Αχ, τι ωραία μέρα και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στο τρίτο επεισόδιο στη σειρά στο Λουμπέλσκα Ντολίνα. Κάτσε να ανοίξουμε τις πόρτες εδώ στις κότες. Να δούμε τι έχουν φτιάξει κοτούλες. Κάτσε να κλείσουμε το χάρτη. Βλέπουμε εδώ πέρα και δεύτερο κουτάκι με αυγουλάκια. Όπως βλέπετε τα λεφτά έχουν μειωθεί, γιατί έχω αγοράσει διάφορα πραγματάκια που θα χρειαστούμε σήμερα. Όπως μια παλέτα με lime που θα ρίξουμε και δεν ξέρω αν μας φτάσουνε. Έχω αγοράσει ένα νέο καινούριο spreader για να χρησιμοποιούμε για το lime. Εδώ πέρα βλέπω τα χωράφια μας γεμίσανε και αυτά εδώ πέρα με weed. Που δεν είχαν weed. Είχε μόνο το άλλο, γέμισε και αυτό. Έχω κάνει όλα τα χωράφια όπως βλέπετε plow. Και αυτό και το 13 και το 12 που ήταν έτοιμο, εντάξει. Το 13-14 το είχαμε κάνει στο βίντεο και το 15 που είναι στην άλλη άκρη. Πάμε γρήγορα να πάρουμε το τραχτεράκι μας, το κόκκινο. Το έχουμε εδώ από πίσω. Να το. Λοιπόν. Τσακμάκι, τσακμάκι. Σήμερα παίζω, όπως βλέπετε, με το controller. Την άφησα την τιμονιέρα να χαλαρώσει λίγο. Λοιπόν, φύγαμε. Έχω κλείσει τις πύλες. Άνοιξέ τις. Φύγαμε. Μας περιμένουν μερικά πραγματάκια στο μαγαζί, θα τα δούμε. Ακριβώς τι έχουμε παραγγείλει. Και θα δούμε πώς θα πάνε οι δουλειές για σήμερα. Άμα μπούμε από εδώ σήμερα. Θα αλλάξουμε μεριά. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι τα πραγματάκια που έχουμε παραγγείλει. Αυτός ο κουβαδάκος που έχουμε εδώ πέρα είναι για να ρίχνει lime. Πιθανόν μπορεί να ρίχνει και fertilize. Αλλά το στερεό θα το δούμε, θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν, το κοτσάρο. Να το κάνουμε και refill. Περίσσεψε και λίγο από την παλέτα. Να δω λίγο πόσο είναι. Είναι 1700 κιλά ακόμα. Ίσως έρθω και το πάρω με το front loader που έχουμε. Να πάρουμε και ένα πυρούνι και να το βάλουμε. Να το έχουμε στη φάρμα. Να φέρουμε και το σίντερ πέρα. Γιατί θα είναι μικρά τα μηχανήματα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε 400 λίτρα lime. 100%. Μόνο αυτό χωράει. Είναι μικρό spreader. Οπότε θα φέρουμε το front loader με αυτό που έχουμε, όπως είπαμε, θα αγοράσουμε μια πυρούνα. Να δοκιμάσουμε λίγο και πώς θα παίρνει. Και θα τα πάμε και αυτό και τα seeds στη φάρμα μας. Να τα έχουμε εκεί πέρα και να τα. Ό,τι χρειαστούμε. Α, εδώ έχουμε και ένα κύκλωση. Ό,τι χρειαστούμε να τα έχουμε εύκαιρα. Ωραία, οργανωμένα είμαστε εδώ πέρα στο χωριουδάκι όμως. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αρχίσουμε. Να κάνουμε lime. Ελπίζω να μην τρώω και πάρα πολύ γιατί. Είναι και μεγαλούτσικα τα χωραφάκια. Πόσο τώρα απλώνει αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, πάμε στον γκαράζ να δούμε ακριβώς πόσα μέτρα είναι το μηχάνημα. Είναι στα 8 μέτρα, άρα κάπου εδώ όπως είμαστε. Φύγε βρε γάμοτ. Ωραία, με 11 χιλιόμετράκια πάμε. Μπορώ να πω ότι τρώει αρκετό, ε. Θα πάμε αρκετό, αλλά αυτό το ρίχνεις μία φορά, μετά. Από πόσες οδιές θα ξαναρίξουμε. Όπω. Δεν θα μας στάσει για τίποτα η παλέτα. Για τίποτα η παλέτα. Χαλάσαμε λίγο παραπάνω τώρα εδώ πέρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει αρκετό. Παρόλο το λάθος που κάναμε, τρώει. Πάμε να ρίξουμε και λίγο από εδώ. Δεν θα μας στάσει ούτε μέχρι την άκρη. Πω. Τι κάναμε, μία σειρά πάνω και λίγο εδώ πέρα το μισό. Θα χρειαστούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γρήγορα το front loader, να φέρουμε και την παλέτα εδώ και να δούμε μήπως φέρουμε και μία ακόμα. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Έχουμε ακόμα στην παλέτα πέρα. Ωραία, φύγαμε. Πυρούνες ελπίζω να έχουν και καμιά φθηνή τώρα γιατί δεν αξίζει τον κόπο να παίρνουμε ακριβά τέτοια πραγματάκια. Ίσα ίσα για λίγα μέτρα είναι, εδώ παραπέρα είμαστε. Θα το πάμε ακριβώς εκεί στο χωράφι που ρίχνουμε γιατί θα χρειαστούμε να γεμίζουμε αρκετές φορές. Θα πάρω άλλη μία παλέτα, 4,60 κάνει και είναι 2,100. Έχει άλλη μία με πιο μικρή, κοστίζει περισσότερο. Αυτή εδώ πέρα 4,50. Δεν μας βολεύει. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Πήρα μία παλέτα λοιπόν με
Ακόμα lime και έχω πάρει και ένα, μια πυρούνα εδώ πέρα όπως βλέπετε. Τώρα θα χρειαστούμε τα κόλπα του στράτου. Λογικά μπορούμε να την κοτσάρουμε και αυτή εδώ, ωραία. Δουλεύει. Δουλεύει, εντάξει. Είμαστε. Μπορούμε να κάνουμε μια μαγιά τώρα. Προσπαθήσω να βάλω τη μία πάνω στην άλλη, μήπως τις καταφέρουμε και τις πάρουμε όλες μαζί. Λοιπόν, κάτι κάναμε εδώ πέρα. Τώρα με προσοχή θα το πάμε στη φάρμα. Θα το πάω στο χωράφι νούμερο 14. Να είναι έτοιμο εκεί πέρα. Σιγά σιγά. Με βλέπουν εδώ πέρα, θα λένε τι κάνει ο τρελός. Α, ήδη η κοπέλη της εδώ αριστερά λέει τι κάνει. Πού πάει ο χαζούλης. Και δεν έχει και μπέλτα αυτή η καρότσα. Αυτό είναι το ελάττωμά του μόνο. Αλλιώς είναι τούμπανο. Θα τους πάμε σιγά σιγά εδώ, θα μόρτσει το κεφάλι, θα με σκοτώσει κιόλας. Μην νομίζετε, τέρμα το πατώ τον γκάζι, δεν το ανεβάζει. Ζορίζεται λίγο. Πάω από εδώ. Ή έχουμε πιο πάνω εδώ. Κάπου εδώ έχει. Εδώ. Πάω ακριβώς στο τέτοιο. Εδώ έχω αφήσει, βλέπετε, και τα τις μπάλες που σας έλεγα. Εδώ θα μας πέσει. Εδώ είναι το σιλό μας, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει. Εδώ από αυτή τη μεριά μπαίνεις στο σιλό. Ανοίγεις την πόρτα και μέσα αδειάζεις τα πραγματάκια σου. Καλά ήρθαμε. Οπότε είμαστε κομπλέ. Το αφήνω εδώ στην άκρη. Σβήνω. Παίρνουμε το εργαλείο από εδώ, πάμε πίσω και αρχίζουμε τη δουλίτσα μας. Καθυστερήσαμε αρκετά, χωρίς λόγο τώρα. Πάντα παιδευόμαστε για το τίποτα. Πάω να μπω και από εδώ τώρα κι εγώ. Και πρέπει να έχω έτοιμο το κουμπί που κλείνει το μηχάνημα να μην χαλάμε lime. Εδώ 8 μέτρα το φτάνει λες. Εδώ. Λοιπόν, αρχίσαμε. Πάμε να το κάνουμε γρήγορα. Και όμορφα και ήσυχα πάντα. Θα φάμε αρκετό. Αλλά η παλέτα η μία ακόμα δεν την έχουμε τελειώσει. Οπότε εντάξει. Κουτσά στραβά θα τη βγάλουμε με 2-3 παλέτες. Ήδη με μία φορά γαμώ το τελείωσε. Ούτε μία σειρά. Μία σειρά και κάτι βγάζει. Κάτσε πάμε και εδώ πέρα να τελειώσουμε αυτή τη μεριά που είχαμε αρχίσει πριν. Κλείσω. Τέλος. Πω. Θα φάμε εδώ. Να δούμε πόσες παλέτες είναι ένα γέμισμα. Λογικά θα είναι 3-4. Για να δούμε. L3. Ωραία, έχουμε κι άλλο. Λογικά θα είναι. Βλέπετε, οι ρόδες έχουν γίνει άσπρες από το lime που πατάμε. Εντάξει, το φτάνουμε στο τέλος. Είναι το lime, τρώει αρκετό. Όπως και να το κάνεις. Οικονομία δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Άλλο ένα πέρασμα από εκεί πιστεύω και είμαστε εντάξει. Γι' αυτό. Τώρα φτάσαμε πιο κάτω. Πώς το έκανα αυτό δεν ξέρω. Πάμε εδώ πέρα, γεμίζουμε ξανά. Και να δούμε άμα αδειάσει τώρα η παλέτα. Α, παίρνει και την από κάτω τώρα. Παίρνει από όποια θέλει. Τώρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε καλά. Ωραία, πήγαμε. Εδώ θα χρειαστεί άλλο ένα πέρασμα. Ένα μικρό στην άκρη. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και από εδώ πάνω. Ωραία, θα το βγάλω σχεδόν μέχρι κάτω εδώ. Δεν θα χρειαστεί μικρό πέρασμα που έλεγα, απλά θα χρειαστούμε λίγο ακόμα να το γεμίσουμε. Πάλι από κάτω παίρνει. Τα τελευταία από πάνω δεν θα τα πάρει. Πώς μένει στον αέρα. Λοιπόν, έλα εδώ στην άκρη, τελευταίο. Ωραία, πάμε να κάνουμε και αυτό το πέρα το μεγάλο το κενό που είχε αφήσει.
Το εδώ συγκεκριμένα. Έχει αφήσει και εκεί. Ενώ δεν το δεν φαινόταν εκείνη την ώρα. Εντάξει, είναι πολύ μικρό αυτό εδώ πέρα. Ωραία, τέλος. Όπου έχει γίνει το τραχτέ από μαύρο, από κόκκινο που ήταν, κάτασπρο πάει σιγά σιγά. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχει λερωθεί. Τώρα πατάμε σιγά σιγά στο τέτοιο, έφυγε. Γέμισε χώμα. Ξεπλήθηκε. Ωραία, πάμε να κάνουμε τώρα το 13. Τα λέμε σε λίγο. Παιχτούρες, είμαστε έτοιμοι, πηγαίνουμε. Όπως είδατε δεν μας έφτασε το lime, έχουμε παραγγείλει ακόμα δύο παλέτες. Πάμε να τις φορτώσουμε εδώ στο τραχτεράκι μας. Να γυρίσουμε, να τελειώνουμε με το δεύτερο χωράφι. Και μετά έχουμε και το μεγάλο, το 12ο χωράφι. Και το 15 που είναι πίσω το μαγαζί. Το 12 είναι το μεγαλύτερο μας χωράφι. Ίσως να μην μας στάσει μια παλέτα που είμαστε ακόμα. Τώρα που έχω πάει, έχω κάνει τον κύκλο εγώ. Έχω κλείσει το χάρτη και... Α, εντάξει, κάνω τον κύκλο λίγο πίσω, δεν πειράζει. Εδώ στρίβουμε δεξιά και φτάσαμε. Έχει ωραία μέρη όμως και έχει διαφορετικά σκηνικά, όπως έχετε δει, έχει και κολόνες έτσι της ΔΕΗ ηλεκτρισμού, όπως θέλετε πάρτε το, μέσα σε χωράφια και έχει έτσι τυχαία πραγματάκια που το κάνει λίγο έτσι ενδιαφέρον το χάρτη. Ωραία, μόλις φτάσαμε. Όπου που σπάει. Είναι η καρότσα που κουνιέται τέλος. Τα καταφέραμε. Αφού το φέραμε εδώ δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πάμε εκεί πάνω στο τρακτεράκι μας να το τροφοδοτήσουμε. Μπορώ να πω είναι δύσκολη δουλειά εδώ πέρα στην Πολωνία με αυτά τα μηχανήματα κιόλας που είναι και μικρά. Παιδεύεσαι χωρίς λόγο, αλλά έτσι είναι. Survival. Όπου το τρακτεράκι το πράσινο έχει γίνει. Οι κολόνες που σας έλεγα είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπετε. Γιατί παίρνει από το κάτω πάλι. Ωραία, φορτώσαμε και αυτό. Πάμε να κάνουμε την τελευταία ευθεία μας εδώ. Και μετά πάμε να πιάσουμε το 15 που είναι πιο μικρό. Και να δούμε πόσες παλέτες θα χρειαστούμε για το 12, παιδιά. Φύγαμε. Ωραία. Τώρα έχουμε τελειώσει και με αυτό. Πάμε από εδώ στο 15 να το έχουμε έτοιμο, να φέρουμε τις παλέτες από εκεί και να τελειώσουμε με αυτά τα τρία χωραφάκια και να πιάσουμε το μεγάλο που θα μας πάρει λίγο περισσότερη ώρα. Ήτανε μέσα στο πρόγραμμα. Σταμάτησε και στη ράμπα. Και αυτό το χωραφάκι μας είναι αρκετά μεγάλο. Κοιτάξτε ευθεία που έχει. Δεν είναι πολύ φαρδιά, αλλά είναι στο μάκρος αρκετό. Βλέπετε είναι 2,5 περάσματα στο φάρδος, αλλά μακρύ είναι τα πιο μακριά χωράφια που έχουμε σχεδόν. Ή μπορεί να είναι και ίδιο. Το 12 είναι πιο μακρύ. Να πούμε την αλήθεια. Τώρα που το βλέπω έτσι, είναι μικρότερο και από το 13 από ό,τι φαίνεται. Ή όχι κιόλας. Τώρα, να ήταν λίγο πιο πολύ, να ήταν 500 λίτρα, θα μπορούσες άνετα να το βγάλεις μέχρι κάτω. Φτάσαμε στο τέλος και στο νούμερο 15.
Ωραία. Μας έχει περισσέψει και 300 σχεδόν λίτρα. Συν την παλέτα που έχουμε πάνω στην καρότσα στο τρέιλερ, στο τραχτέρμα και συν την παλέτα που έχουμε κάτω. Οπότε πάμε να συμμαζέψουμε τα μηχανήματα όλα στο νούμερο 12, να φέρουμε και τις παλέτες εκεί και να τελειώσουμε με το lime. Έχουμε φέρει τα εργαλεία μας εδώ πέρα, παιδιά, όπως βλέπετε. Να το γεμίσουμε λίγο ακόμα, τέλεια. Και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε αρκετές παλέτες εδώ. Υπολογίζω 3 με 4 παλέτες. Λοιπόν, παιδιά, έκανα μια μεγάλη παπάντζα. Πρώτον, είχα βρει μια πατέντα που έκανα πολύ πιο γρήγορα το χωράφι το 12 με το lime. Είχα βάλει πίσω τις άλλες τις τετράγωνες τις παλέτες και έσταζε κατευθείαν μέσα στο γκουβά και δεν χρειαζόταν να κάνουμε συνέχεια refill σε άλλα σημεία. Πρώτο αυτό. Μετά πήραμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Πήραμε τα σπόρια, το γεμίσαμε εδώ. Έχουμε βάλει κανόλα καθώς έχει καλύτερη τιμή. Θα βάλουμε στο 14, στο 13, στο 15 κανόλα. Και στο 12 που είναι το μεγαλύτερο μας χωράφι θα βάλουμε σόγια. Που και αυτό είναι πάνω από 2.000 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Οπότε ξεκινάμε τώρα να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Και πάμε να δούμε. Το έχουμε κάνει lower. Το έχουμε κάνει turn on και ξεκινάμε κανόλα. Λοιπόν, φύγαμε. Σφαίρα. Σφαιράτη. Είναι στα 2 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά πάμε 12 χιλιόμετρα. Πάει αρκετά καλά. Μετά θα χρειαστούμε fertilize, τέτοια πραγματάκια. Έχουμε δουλίτσα ακόμα μπόλικη. Όπως βλέπετε, παιχτούρες, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Έχουμε άλλες 2-3 φορές να πάμε πάνω κάτω. Και από ό,τι βλέπετε, η κατανάλωση σπόρου είναι μηδενική. Έχουμε φάει μόνο 3 λίτρα από ό,τι μας λέει. Είχα βάλει εγώ ένα μοντάκι που λέγεται Real Usage Seed. Αληθινή κατανάλωση σπόρου. Τώρα δεν ξέρω, παίζει ρόλο αυτό που δεν έχω φάει τόσο πολύ, παίζει ρόλο οι παλέτες που έχω προσθέσει? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Θα το δω. Θα αφαιρέσω λίγο το Real Usage Seed Mode. Να δούμε, να τρώει λίγο σπόρο, να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Τώρα είναι μηδενική κατανάλωση και έχει πήρε ένα χωράφο ολόκληρο. Εντάξει, είναι και μικρό χωραφάκι, αλλά 3 λίτρα για όλο αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα το προσπαθήσω να το βγάλω το mode και να δούμε μήπως είναι οι παλέτες μετά που έχουμε. Τώρα εγώ, όπως βλέπετε, έχουμε ακόμα μία φορά να κατέβουμε λίγο κάτω και ολοκληρώσαμε το νούμερο 14. Εγώ θα κάτσω μόνος μου να σπείρω και το 13, αλλά και το 15 με κανόλα, και το 12 χωράφι το σπείρουμε σόγια, και στο επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να ρίχνουμε λίπασμα σε αυτά εδώ πέρα τα χωράφια και θα δούμε τι άλλες δουλειές μπορούμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσω να κάνουμε νέες δουλίτσες. Ίσως να πάμε να πουλήσουμε μερικά βουλάκια, να δούμε πού τα πουλάνε, να δούμε λίγο την πόλη. Στο επόμενο σίγουρα θα έχουμε το λίπασμα στα χωράφια όλα και στα 4. Με το μηχάνημα που έχουμε κάτω εκεί δίπλα στο όχημά μου, το τρίκυκλο που είναι δίπλα το βιτίο που έχει τα back πίσω.
Θα το έχω έτσι εκεί πέρα. Θα το κοτσάρουμε στο κόκκινο του τραχτεράκι και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε λιπασματάκι. Οπότε εγώ θα το πάω τώρα, θα το αφήσω εδώ πέρα και θα είμαι έτοιμος να σπείρω την κανόλα. Οπότε παιχτούρους, αφήνω εδώ πέρα το τραχτεράκι να είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε λίγο τις κοτούλες τώρα τι λένε. Έχουν εδώ πέρα και 36 λίτρα ακόμα. 100% αυτό και αυτό. Οπότε θα πάμε να δούμε ή θα τα αφήσουμε να μαζευτούν πολλά. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Εδώ έχουμε το βιτίο για το νερό που χωράει 2.000 λίτρα, αν δεν κάνω λάθος. Το λέει και πάνω κιόλας. Εδώ έχουμε τίποτα μέσα. Τίποτα, είναι άδειο. Να κάτσουμε να μαζέψουμε λίγο τα σκουπιδάκια εδώ στις κοτούλες. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά κιόλας στα ζώα πώς πάνε. Είναι 68% καθαρά. Τώρα το καθαρίσαμε, θα ανέβει αυτό. Productivity είναι ο ρούστερ αυτός. Εδώ productivity είμαστε 96%. Αρκετά καλά. 36 λίτρα έχουν βγάλει τώρα. Έχουν γεννήσει κιόλας. Από 20 κότες που είχαμε έχουν πάει 24. Και επόμενο ζώο από ό,τι βλέπετε είναι σε 3 ώρες και 15 λεπτά. Οπότε πάμε στις 25 κότες. Μια χαρά είμαστε και σε αυτό. Μεγαλώνουν και εδώ πέρα τα κοτοπουλάκια. Και όπως είπαμε, στο επόμενο επεισόδιο θα περιμένετε να είναι έτοιμο το κανόλα, το σόγια και προχωράμε όμορφα στη φάρμα μας. Δεν τις κάνω πολύ γρήγορα τις δουλειές γιατί είμαστε και μόνοι μας και καθυστερούμε, καταλαβαίνετε. Και έχουμε και τα παλιά τα μηχανήματα για το survival, οπότε είναι ακόμα λίγο πιο έξτρα δυσκολία. Αυτά από μένα, παιχτούρες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like. Πείτε μου στα σχόλια ότι σας αρέσει η νέα σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ πέρα στο Λουμπέλε Σκαντολίνα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.